Αυτή την εβδομάδα, είναι σήμερα Δευτέρα, οι τιμές διαμορφώνονται γύρω στα 2 ευρώ και 2 λεπτά περίπου η βενζίνη αμόλυβδη, και το πετρέλαιο δυστυχώς για αυτή την εβδομάδα συνεχίζει να είναι πιο ακριβό από την βενζίνη αμόλυβδη, γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Μιλάτε για το κίνησης, έτσι. Για το πετρέλαιο της κίνησης, βέβαια. Ωραία. Το θέρμανσης. Επίσης έχουμε και το πετρέλαιο της θέρμανσης που κυμαίνεται στο 1 ευρώ και 40 λεπτά προς το παρόν. Μάλιστα. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι εσείς ως επιχειρηματίες, στο σύνολό σας οι βενζινοπόλεις, το καταλαβαίνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Και το λέω φαντάζομαι γιατί εμένα οι δικές μου έχουν αλλάξει, αλλά και γενικότερα μιλώντας και βλέποντας, ο καθένας από εμάς κάνει το κουμάντο του διαφορετικά πια, κύριε Κούμουλα. Εμείς είμαστε οι αποδέκτες των παραπώνων των καταναλωτών, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι επί της ουσίας. Έχουν αλλάξει φυσικά και έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους, έχουν μικρύνει τις αποστάσεις, προσπαθούν να κάνουν μια οικονομία όταν βλέπουν ότι τα καύσιμα είναι σε ακόμα πολύ ακριβά, τουλάχιστον για τον νομό μας. Είναι εν αναμονή και εκείνοι, εν αναμονή και εμείς, διότι περιμένουμε τις επόμενες μέρες να επανέλθει αυτά τα 15 λεπτά που είχαν κόψει από τα τέλη του Σεπτέμβρη από την κυβέρνηση, το επίδομα των 15 λεπτών που είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο και είχε επιτετηθεί το πετρέλαιο της κίνησης, και έτσι γι' αυτό βλέπουμε και το πετρέλαιο να είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Αναμένουμε να έχουμε και μία πτώση επίσης στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Αναμένουμε τέλος του μήνα να ανοίξει και το My Thermancy, που είναι όσοι δικαιούχοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποιο επίδομα θέρμανσης που θα κατέβει ακόμα περισσότερο σαν τιμή στο πετρέλαιο της θέρμανσης. Περιμένουμε και το Fuel Pass 3 που πρέπει να δοθεί και αυτό. Γενικότερα περιμένουμε να γίνουν κάποιες δραστικές κινήσεις, ώστε και η αγορά να τονωθεί και ο καταναλωτής να δει λίγο πιο αισιόδοξα το επόμενο διάστημα, αλλά και εμείς που στηριζόμαστε στο πετρέλαιο της θέρμανσης να δουλέψουμε και αυτό το χειμώνα. Ναι, γιατί και εσείς θα έχετε προβλήματα ως επιχειρηματίες εξαιτίας της μη ζήτησης, αλλά και ο καταναλωτής στο δικό του το σπίτι δεν θα μπορεί να ζεσταθεί, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Μακάρι να υπάρχουν δεδομένα. Ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, σε πολύ λίγο, ο Δημήτρης ο Χριστοφοράκης, που του το έχω ζητήσει, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αυτά. Αλλά έρχεται Fuel Pass 3, θα φοράει το πετρέλαιο κίνησης ή γενικότερα όλους, αν γνωρίζετε, κύριε Κούμουλα, μιας που το αναφέρατε? Θα φοράει και το πετρέλαιο της κίνησης, θα φοράει και, και τη βενζίνη αμόλυβδη. Θεωρώ ότι θα δοθεί σε ένα μήκος χρηματικό περίπου με το Fuel Pass 2, γύρω στα 65 με 85 ευρώ. Για το πετρέλαιο της θέρμανσης, εκτός από το επίδομα, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι ο μήνας που μας έρχεται, ο Νοέμβριος, θα είναι καθοριστικός για να δείξει που βαδίζουμε. Αυτό που ζητάμε πιο επίμονα εμείς είναι να ανοίξει το συντομότερο δυνατό το My Thermancy, όσο αφορά για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το επίδομα, ούτως ώστε μέσα στο Νοέμβριο, αν είναι δυνατόν, να μπουν οι πρώτες προκαταβολές στους δικαιούχους για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης. Μάλιστα. Θα τα πάρουν άμεσα τα χρήματα αυτά? Δηλαδή από την αντλία γίνεται αυτό, πώς γίνεται? Όχι, το επίδομα είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Κάνει ο δικαιούχος την αίτηση. Αν την κάνει αποδεκτή το σύστημα, μπαίνει μία προκαταβολή στο λογαριασμό που έχει ορίσει ο δικαιούχος, και στη συνέχεια πρέπει να παραγγείλει πετρέλαιο, να μπει η απόδειξη σε ένα πληροφοριακό σύστημα που έχουν οι πρατηριούχοι, το λεγόμενο ύφεστος, να γίνει ο συμψηφισμός μεταξύ του δικαιούχου και του πρατηρίου, ότι η κυρία Δουλγεράκη, για παράδειγμα, ψώνει σε 200 λίτρα πετρέλαιο, και έτσι να προχωρήσει και η επόμενη φάση, στην δεύτερη φάση, που θα μπει επιπλέον χρηματικό ποσό στο δικαιούχο εάν δικαιούνται παραπάνω χρήματα. Μόνο που δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα, ή εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Κουμουλάη, αν θα γίνει και συμψηφισμός αναφορικά με την ποσότητα, την περισσινή και τη φετινή, στην προμήθεια του σπιτιού σου, για να μπορέσεις να πάρεις αυτό το επίδομα.
Το επίδομα έχει να κάνει καθαρά με τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Μάλιστα. Ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια που από το Υπουργείο πληροφορούμαστε ότι θα είναι διευρυμένα φέτος, που σημαίνει θα το πάρουν περισσότεροι δικαιούχοι. Έχει να κάνει με αυτό, και με αυτό ορίζεται και το ποσό που θα πάρει ο κάθε δικαιούχος. Δεν ορίζεται ούτε από την ποσότητα που θα ψωνίσει από το πρατήριο, ούτε από κάποια άλλη παράμετρο. Ορίζεται καθαρά από τα εισοδηματικά κριτήρια της κάθε οικογένειας, του κάθε δικαιούχου και μόνο. Από κάποιο άλλο, δεν ορίζεται από κάποιο άλλο πράγμα. Να πάμε λιγάκι σε αυτά τα οποία αναφέρατε στην αρχή, δηλαδή τιμές και πώς έχουν αλλάξει οι δικές μας καταναλωτικές συνήθειες. Βεβαίως, οι τιμές είναι υψηλές. Το πετρέλαιο της κίνησης το βλέπουμε πάνω από την βενζίνη αμόλυβδη, και οι προφανείς λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος και κύριος είναι διότι σταμάτησε να επιδοτείται κατά 15 λεπτά το πετρέλαιο της κίνησης από τα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτή την επιδότηση που είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο η κυβέρνηση για να κρατήσει χαμηλά την τιμή του πετρελαίου κίνησης εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου που ξεκινούσε. Ο δεύτερος λόγος είναι η μείωση κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια παραγωγής από τον αραβικό κόσμο, ούτως ώστε να ανεβάσουν την τιμή, τη χρηματιστηριακή τιμή του βαρελιού στα 100 δολάρια, όπως το είχαν ανακοινώσει. Και ο τρίτος λόγος είναι επειδή υπάρχει μια ραγδαία ζήτηση αύξησης του πετρελαίου κίνησης και στον ευρωπαϊκό ορίζοντα και στον ελλαδικό χώρο, λόγω του φόβου που έχουν οι επιχειρήσεις μην μέσα στο διάστημα του χειμώνα να ξεμείνουμε από υπέσουν τα αποθέματα του φυσικού αερίου, όπως ακούτε, γυρίζουν και ψάχνουν τον τρόπο τον εναλλακτικό του πετρελαίου κίνησης, οπότε αυτό έχει αυξήσει πάρα πολύ τη ζήτηση, με συνέπεια να αυξηθεί και η τιμή του πετρελαίου. Όσο αφορά τώρα τις συνήθειες των καταναλωτών, προσπαθούν να κάνουν μικρές αποστάσεις, προσπαθούν να κάνουν αναγκαίες και μόνο αποστάσεις. Έχουμε επιστρέψει και παρατηρούμε πάρα πολλούς εργαζόμενους να μαζεύονται σε ένα αυτοκίνητο για να πάνε στην εργασία τους, όπως τα παλαιότερα χρόνια της κρίσης, ούτως ώστε να μοιράζονται τα έξοδα. Και παρόλα αυτά είναι μια κατάσταση λίγο ομιχλώδες. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Όμως τους καταλαβαίνουμε, κάθε μέρα θα έρθουν. Η πιο συχνή ερώτηση που μας κάνουν είναι εάν θα πέσει κι άλλο, εάν θα ανέβει, τι τους προτείνουμε να κάνουν όσο αφορά τα καύσιμα και όσο αφορά και το πετρέλαιο της θέρμανσης φυσικά. Αν θα περιμένουν να ψωνίσουν τώρα, αν αργότερα είναι πιο φτηνό. Αυτές είναι οι συνηθισμένες ερωτήσεις που δεχόμαστε από τους πελάτες καταναλωτές. Και βέβαια, μιας που είσαστε οι τελευταίοι αποδέκτες, είσαστε ο τελευταίος τροχός της άμαξας και εγώ βλέπω στα μάτια εσάς και εσείς βλέπετε εμένα, ναι. Είσαστε και εκείνοι που δέχεστε τα δικά μας τα παράπονα χωρίς να έχετε την πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί δεν ξεχνάμε και επιχειρηματικά τι γίνεται και στις δικές σας τις επιχειρήσεις, πόσα πρατήρια έχουν κλείσει, έτσι δεν είναι, ενδεχόμενα και πόσες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί. Έτσι. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα ότι στο σύνολο των πρατηριούχων, των συναδέλφων, έχουμε συμπιέσει το κέρδος μας όσο δεν πάει άλλο, ούτως ώστε να μην αφήνουμε την τιμή να ανεβαίνει ανεξέλεγκτα στα πρατήρια. Προσπαθούμε και εμείς δηλαδή από μόνοι μας να βάζουμε την λιγότερο δυνατή αύξηση κάθε φορά που παραλαμβάνουμε καύσιμα και βλέπουμε τα τιμολόγια να είναι ανωδικά, ούτως ώστε ο καταναλωτής τουλάχιστον να παίρνει τη μεγαλύτερη ποσότητα που γίνεται ανάλογα με το τίμημα που δίνει. Οπότε είναι ένα αυτό πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, μην ξεχνάτε ότι και εμείς δουλεύουμε στο σύνολο των πρατηρίων 15-18 ώρες την ημέρα, που σημαίνει ότι έχουμε αρκετό, πάρα πολύ ρεύμα. Οπότε πρέπει να συνυπολογίσουμε στα έξοδά μας και το αυξημένο ρεύμα, την αυξημένη ενέργεια που μας έρχεται κάθε μήνα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε οι συνάδελφοι όλοι, πρέπει να είμαστε με ένα χαρτί και με ένα μολύβι να υπολογίζουμε και το παραμικρό σέντ, πώς να το διαθέσουμε, ούτως ώστε να είμαστε βιώσιμοι. Διότι πάρα πολλά πρατήρια, και τώρα που έρχεται ο χειμώνας, πάρα πολλά πρατήρια που θα δουλεύανε στις τουριστικές περιοχές, θα μειωθεί η κίνησή τους, θα μειωθεί και η κατανάλωσή τους, οπότε θα είναι και η βιωσιμότητά τους οριακή. Ένας φαύλος κύκλος.
Ό,τι αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, αυτό το 2,2 το οποίο αναφέρατε στην αμόλυβδη, για να ολοκληρώσω και την συζήτηση. 2 ευρώ και 2 λεπτά, όχι ναι, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Να το... Ναι, ναι, 2,2. 2,02. 2,02. Αφορά στο Ηράκλειο, μέση τιμή, αφορά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, βγαίνοντας δηλαδή προς τα έξω θα δεις μια άλλη τιμή όσο πηγαίνεις προς τα νότια. Αφορά στα πρατήρια του ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Βγαίνοντας προς τα έξω δεν θα δούμε όμως μεγαλύτερη διαφορά από τα 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, 2 ευρώ και 4 λεπτά. Στο σύνολο σας ξαναλέω, οι συναδέλφοι προσπαθούν να κρατάνε χαμηλές τις τιμές για να μην, να μην ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή και από μόνοι μας κάνουμε αυτή την, ας το πούμε, κοινωνική πολιτική, ούτως ώστε να το, και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, να ξέρετε ότι μας επιβραβεύει με μια καλή κουβέντα, ότι τουλάχιστον εμείς σαν πρατηριούχοι προσπαθούμε να κρατάμε τις τιμές σε αυτόν τον κυκαιώνα που ζούμε χαμηλά και να ακούμε τα παράπονα βεβαίως, αλλά τουλάχιστον οι αποδέκτες των παραπώνων είμαστε εμείς, αλλά δεν αφοράνε εμάς. Λοιπόν... ότι εσχροκερδούμε ή ότι διάφορα τέτοια που κατά καιρούς ακούγονται, που φυσικά δεν είναι αληθή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κομουλά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.